Φίλε και φίλοι τη Ανοπέ, που είναι Παρασκευή 10 Μαρτίου του 2023. Πέρασαμε μια διαβολευδομάδα και νομίζω ότι ήρθε η ώρα και η στιγμή να αλλάξουμε λίγο θέμα. Αν και τα πράγματα που θα υποθούν σήμερα, τουλάχιστον σε επίπεδο συνωμοσιολογία και γενικότερα UFO και άγνωστη μυστική ιστορία αυτού του πλανήτη, τη ανίποτη ιστορία ανθρωπότητα, δεν θα σα αρέσουν πάρα πολύ γιατί μου φαίνεται ότι έχουμε βρεθεί σε ένα σημείο μεγάλων αποκαλύψεων. Ενώ συνεχίζεται η δημοσιογραφική εντό αγωγικών, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφο, είμαι ερευνητή και μετά αρθρογράφος σχετικά με το τρένο. Αλλά οτιδήποτε πω, θα το πω την Κυριακή στην Σιδρομητική. Ε, δεν υπάρχει περίπτωση πλέον να τροφοδοτώ άλλου ανθρώπου. Και θέλω να πω το εξή: Είμαι σε μια διαδικασία με την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο, γιατί πάρα πολλοί παίρνουν κομμάτια δικά μου και με τη φωτογραφία μου κιόλα. Ε, Χωρί να, να αναφέρουν ποτέ το όνομα. Ποτέ το όνομα. Και σηκώνουν και βίντεο και δεν αναφέρομαι στον κύριο Ιωκή. Μου είπατε ότι έκανα ένα φιλολογικό έγκλημα. Ε, μπαμ, μπαμ, σκότωσα το Ιωκή. Ιωκή. Ο οποίο έβαλε αυτό το πράγμα. Αναφέρομαι σε ένα κύριο ο οποίο εδρεύει στην Κύπρο, παίρνει φωτογραφίε μου που ήταν παλιότερα από το GRD και τα λοιπά και 15 λεπτά, 17 λεπτά. Ωραίο μάγκα, μια χαρά. Έχει κάνει κανάλι με τον Κασταμονίτη. Λίγο μόρφου, λίγο Κασταμονίτη. Έχουμε φτιάξει κανάλι. Λοιπόν, Απλώ θα επιθυμήσω, εάν κλέψει κομμάτι από τη συνδρομητική και παίξει, το YouTube θα σε εξαφανίσει. Όχι, όχι, θα εξαφανίσει το κανάλι. Εκεί που έχει τον υπολογιστή θα, θα, υπάρχει τρύπα. Διότι είναι, πλέον είναι άλλη σχέση τελείω το συνδρομητικό. Γι' αυτό και αποφασίζω και εγώ. Μάγκα. Έτσι δεν λένε όλοι ότι είναι μάγκε αυτά τα λοιπά. Μάγκα κι εγώ. Οτιδήποτε καινούριο για το τρένο στη συνδρομητική τη Κυριακή. Προτού ξεκινήσω το θέμα το σημερινό, να πω ότι δεν έχετε, ενώ σε αυτούς που κλέβουν, κάνει ποτέ οξυγονοκόλληση. Η οξυγονοκόλληση δουλεύει με το λεγόμενο ηλεκτρικό τόξο. Αν έφτιαχνε 80 μέτρα μανιτάρι, αν ήταν η μαλακή εργόχειρο, θα είχαμε φτιάξει κουβέρτα. Αυτά σε κάποια βαγγελάτους, κουτσελίνες, ε, τσιμτσιλίδε, καινούργιε και τέτοια πράγματα. Και που μου βγαίνουν πάρα πολύ και λένε, Α, λέει, ήταν το ηλεκτρικό τόξο τη εκένωση. Δείτε και τι χρονικέ στιγμές, τι έδωσαν σήμερα. Στο 0333 είναι η νηνεμία στο 0666, δηλαδή στο 666, έκτο χιλιοστό του πρώτου δευτερολέπτου, σκάει και μου λέτε εσείς ότι έχει γίνει σύγκρουση, είναι τα λάδια του μετασχηματιστή που μου έγραψε κάποιο λέει 15.000 βόλτα. Τα λάδια του μετασχηματιστή και προλαβαίνουν τα λάδια του μετασχηματιστή να καούν σε 666 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Και καίγονται στην εμπορική, μάλλον στην επιβατική, ενώ η εμπορική ατάραχη. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει την Κυριακή του ΕΔΙΟΥ το Πανηγύρι. Να σου πούμε μόνο πολύ απλά ότι τα εκρηκτικά. Απορώ πως δεν έχουν βγει και τα Hellenic Hawks να πούν κάτι. Τα εκρηκτικά διακρίνονται σε βραδύ φλεγή και ακαριέα. Είναι κάτι σαν τα καρβουνάκια που βάζουμε όταν κάνουμε την... Πώς όταν λιβανίζουμε υπάρχουν τα ακαριέα, και αυτά, τα άκαπνα μάλλον, και τα, αυτά που βγάζουν καπνό. Έτσι. Και σταματώ εδώ. Ε, είναι ένα δύσκολο θέμα το σημερινό. Ξέρετε για τα UFO μιλάνε πάρα πολύ. Θα χρειαστώ λίγο και τη βοήθεια του του υπολογιστή γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Η φωτογραφία που βλέπετε στο εξώφυλλο της εκπομπής είναι μια αεροφωτογραφία, άλλοι λένε το 1926, άλλοι λένε το 1932. Βρέθηκε και ελληνικό site που έλεγε ότι αυτή τη φωτογραφία είναι από το 1892. Αεροφωτογραφία το 1892. Καλησπέρα σα. Μόλι ήρθατε στον κόσμο τη Μαλακία. Αεροφωτογραφία το 1892. Φέρανε ένα αερόστατο το πήγαν ψηλά ψηλά πάνω και βγάλουν την αεροφωτογραφία. Όπω είπαμε προηγουμένω, εργόχειρο, κουβέρτα, κουβερλί κτλ. Λοιπόν, όσοι δεν έχουν πάει Αίγυπτο, θέλουν να πάνε Αίγυπτο. Έτσι. Και όσοι πάνε στην Αίγυπτο, όταν βρίσκονται εκεί που είναι η σφίγγα και όλα και τα παθαίνουν ένα τρελό σοκ. Το έχω προλάβει να είναι στα 1800 μέτρα η πόλη από τη Σφίγγα, στα 1600, στα 1500, στα 1000. Και αυτή τη στιγμή, κυρίε και κύριοι, τα ξενοδοχεία είναι περίπου στα 150 με 200 μέτρα από τη Σφίγγα. Πριν από λίγε μέρε υπήρξε μια είδηση, η οποία βγήκε στα κανάλια, όπου στην πυραμίδα τη Γκίζα, τη μεγάλη πυραμίδα τη Γκίζα, βρέθηκε ένα εσωτερικό μυστικός διάδρομος ο οποίος οδηγεί στο κέντρο της πυραμίδας. Μια είδηση η οποία θα πούμε άλλη, εντάξει τι έγινε, όπως φτιάξαν τις πέτρες, δημιούργησε ένα τούνελ κτλ. Εδώ θα πρέπει να, πούμε ότι είναι η πρώτη, φορά που επιτρέπουν, η πρώτη φορά που επιτρέπουν να υποθύν κάποια πράγματα τα οποία αγγίζουν τα όρια της συνωμοσιολογία, της μυθολογίας σε σχέση με τις πυραμίδες, και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από την εμφάνιση και το μυστικό, να δω λίγο και το ονοματάκι πώς λέγεται, του Αιγυπτιολόγου Ρασάμ Ελ Σαμά. Αν το λέω καλά, δεν ξέρω πολύ καλά τα, τα, αραβικά, έτσι, τα τουρκικά, ναι, τα λοιπά. Όπου ο Ραμάν Σαμά το 2007 είχε πετάξει ένα φοβερό και τρομερό που λέει ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει μια σφίγγα εσωτερικά της σφίγγας και μυστηριώδης κρυφή θάλαμη Έλα, δεν το πιστεύω. Η... Η... ιστορία θα ξεκινήσει λίγο διαφορετικά. Τι είναι οι πυραμίδες. Από τις ελληνικές λέξεις πυρ και αμύς, δηλαδή ακίδα φωτιάς. Πυραμίδες, όπως έχω πει στην περίφημη εκπομπή για τις πυραμίδες που υπάρχει στο Brighton, είναι στο προηγούμενο κανάλι και δεν την έχω σηκώσει αυτό το κανάλι, αλλά στο Brighton υπάρχει. Οι πυραμίδες γιατί υπάρχει ένα βιβλίο που λέει πυραμίδε στο ελλαδικό χώρο. Η πυραμίδε είναι σημεία επικοινωνία σε ένα δίκτυο στον πλανήτη που μάλιστα εδρεύουν, καθηκοεδρεύουν πάνω στι λεγόμενε γραμμέ, λέει, τι μαγνητικέ γραμμέ του μαγνητικού πεδίου του πλανήτη. Το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη είναι ένα πλέγμα το οποίο κρατάει εσωτερικά στην ατμόσφαιρα και είναι η ασφάλειά μα σε σχέση με το διάστημα αυτό που λέγεται εθέρας για τα μυστικά του Εθέρα θα πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή μια άλλη εκπομπή. Πάντως πρέπει να ξέρετε ότι ο πρώτος που ανέφερε στην ελληνική τηλεόραση για τον Εθέρα, όχι δεν είμαι εγώ, μην αγχώνεστε, εντάξει, είναι ο καθηγητής Παναγιώτης Παπάς. Ο καθηγητής Παναγιώτης Παπάς σε μια τελείω κουφή άλλη εκπομπή όπου ασχολούταν για το, την κακοκαιρία που είχε πιάσει λίγο πρωτού από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου έγινε μια φοβερή καταιγίδα η οποία έγινε στο άκρο του Ολυμπιακού χωριού χωρί να πειράξει όλο το άλλο Ολυμπιακό χωριό και τι εγκαταστάσει των, Ολυμπιακών Αγώνων. Ανέφερε κάποια πράγματα και μέσα σε αυτό τον μάλλον την πληθώρα πληροφοριών ανέφερε ότι αυτά ξέρετε κάτι διαρχαίονται από το πλέγμα του Εθέρα που καλύπτει τον πλανήτη. Κώστας Χαρδαβέλλας παρουσιαστής, υπογλώσιο, διακοπή, διάλειμμα, να πιούμε νερό, να ξαναέρθουμε. Αλλάξαμε συζήτηση, ωραία κανονικά. Η... η αποκάλυψη για τις πυραμίδες και για τις άνω των 50-60 πυραμίδων που έχει ο ελλαδικός χώρος, όπως είναι η πυραμίδα του Άργους, όπως είναι η πυραμίδα του Ταϊγέτου και τα λοιπά και τα λοιπά, και τα λοιπά μας έφερε ένα δίκτυο το οποίο παραδείγματος το Σουδάν, που είναι κάτω από την Αίγυπτο, έχει περισσότερες πυραμίδες από ό,τι η Αίγυπτος. Ότι υπάρχουν πυραμίδε πάρα πολλέ και στην Ιταλία. Ότι υπάρχουν μενύρ είναι άλλο στυλ τα λοιπά. Τα ξέρετε από τον Οβελίξ και τον Αστερίξ. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η σηματοδότηση. Σαν να έχει φτιάξει ένα κυκλωματάκι, όπω παίρνουμε ένα κυκλωματάκι από έναν υπολογιστή και βλέπουμε διάφορα τσιπάκια κτλ. στο σημείο που λέγεται η κοιλάδα των βασιλέων κτλ. Ε, μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου η Φαραώ. Έτσι, που κάποια στιγμή σε μια εκπομπή ο Γρηγορίου έλεγε φέρε ρα, φέρε ρα, φέρε τον ρα, φάραο δηλαδή, μία από τις εξηγήσεις που είχε δώσει ο αείμιστος Γρηγορίου, είναι κάποιες πυραμιδωτές ακίδες, οι οποίες μεταξύ τους μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα κύκλωμα επικοινωνία. Στην κοιλάδα των Βασιλέων υπάρχουν πάρα πολλέ, αλλά πιο κάτω, στο Λουξόρ, παραδείγματο χάρη, όπου παρεπιπτόντω μπήκε και ένα από την περιοχή Λουξόρ, Λούξορ το λένε κάποιοι, εγώ το ξέρω, στην Αίγυπτο το λέγανε Λουξόρ. Ε, μπήκε στην Ανοπέα Τραπό και αυτό είναι μια θερμή παράκληση αν πηγαίνετε σε κάποιες χώρες στις οποίες θεωρείτε ότι είναι εντό αγωγικών δύσκολες, και τα μπείτε μέσα στην Ανοπέα Τραπό ώστε αν λείπει η σημαία γιατί κάθε νομαρχία έχει και μια σημαία, α πούμε, από αυτό. Στο flank ε, counter που υπάρχει στο κάτω μέρο του, του site, μπορείτε να δείτε. έχουν φτάσει σε 180 χώρε. Η τελευταία νομαρχία που μπήκε είναι από το Λούξορ τη Αιγύπτου. Λοιπόν, υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Ε, ένα εκ των οποίων λέει ότι κάτω από την άμμο του οροπεδίου της Γίζας ε, υπάρχουν πάρα πολλά θαύματα. Η ευρύτερη περιοχή σχετίζεται με ένα μυστήριο το οποίο θα σας το πω πολύ αφηγηματικά επίπεδο εξαφάνιση του, του ερευνητή χωρίς να αναφέρω ονόματα ε, και χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν είναι πραγματικότητα. Η σφίγγα εξετάζεται από τους ειδικού εδώ και περίπου 200 800, 224 χρόνια από το 1799 υπάρχουν κάποιες μάλλον 1798 224 χρόνια κάποιες απεικονίσεις από το κεφάλι της Φίγκας και μια αεροφωτογραφία που είναι το, το εξώφυλλο και, και έχουν βρεθεί και ένα καρέ αιγυπτιακό μέσα στις πυραμίδες το οποίο έχει δύο σφίγγες, δύο λιοντάρια μοιάζει λίγο σαν να είναι αυτό της αμφιπόλεως ο, ο Ζαν Χαουάς... Χαουάς είναι ο κλασικός αιγυπτιολόγος που κάποια στιγμή προσπάθησε να γίνει και πρόεδρος της δημοκρατίας της Αιγύπτου. Η δημοκρατία της Αιγύπτου, γελάμε έτσι. Λοιπόν, είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε πάρα πολλές ανατρεπτικές καταστάσεις ούτως ώστε να μην βγουν έξω στο κοινό αυτές οι πληροφορίες που θα σας πω σήμερα και οι οποίες εντάσσονται στην θεματολογία UFO, επικοινωνία με αυτό το πλανήτη και πυραμίδες. Ας πάμε λίγο στον Αΐμνη στο Γρηγοριό. Ο Γρηγοριό είχε πει ότι οι πυραμίδες έχουν φτιαχτεί από ένα υλικό, το οποίο το υλικό αυτό υπάρχει στη Δήλο. Υπάρχουν οι εκπομπές στο playlist Γρηγορίου. Νομίζω είναι η τέταρτη. Έχει και, έχω βάλει και κάτι αιγυπτιακό. Το ψάχνετε στο playlist και το βλέπετε. Έλεγε ότι ο συγκεκριμένος χώρος, αυτός ο, ζωτικό ζωτικός χώρος των κυκλάδων, όπου στη μέση υπάρχει δήλος, αυτό το μέρος το οποίο το μαγαρίσανε με αυτή την ορχήστρα και τέτοια πράγματα και από τότε αρχίζουν και αναπτύσσονται κακά πράγματα στο χώρο. Και από τότε υπάρχει το κακό το μάτι εντός εγωγικών και από τότε αλλάζει το status quo της περιοχής σε συνδυασμό με το ΧΑΡΠ που είναι στο Κόσοβο και προσέξτε μην τολμήσετε κανένας από εσά να με συνδέσει με τα ανιστόριτα πράγματα που είπε ο Αμβρόσιος των Καλαβρίτων της Αιγαλίας δηλαδή τα οποία αυτά εντάσσονται πλέον σε ζηλωτικές καταστάσεις και εγώ δεν κάνω ποτέ θρησκευτικέ εκπομπές. Μπορεί να αγγίζω τη μήτρα του κακού που λέγεται έρεπος ασκιά, Μπορεί κάποιοι να μην γουστάρουν τον τρόπο που τα λέω, αλλά τουλάχιστον μπορεί να μην συμφωνώ με αυτά που λε. Αλλά θα υπερασπίζω μέχρι θανάτου το δικαίωμα να λε. Λοιπόν, ο Γρηγορίου έλεγε ότι το υλικό που είναι χτισμένα όλα τα νησιά των κυκλάδων, όπου το κεντρικό σημείο είναι η Δήλο, έχει κάποια ιδιαιτερότητα. Κάποια ειδική μαγνητική ιδιαιτερότητα και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και κάποιες Ιδιότητες οι οποίες εντάσσονται στον τομέα της επικοινωνίας. Όταν λέμε τομέα επικοινωνίας και όταν τότε ε, φτάνουμε σε ένα σημείο οι πυραμίδες να είναι τα πιο ψηλά κτίρια του κόσμου, γιατί πριν από τον πολιτισμό μας, πριν από το 1367 π.Χ. όπου υπάρχει και βιβλίο, υπήρχε άλλος πολιτισμός και πριν από το 5000 υπήρχε άλλος πολιτισμός και πριν από το 15000 υπήρχε άλλος πολιτισμός. Και πριν από το 25.000 π.Χ. υπήρχε άλλο πολιτισμό, όπου έγινε η αντιστροφή των πόλων που ήδη έχει ξεκινήσει εμά. Και μετά ήρθε η εποχή των Παγετώνων. Και οι πυραμίδε που υπάρχουν στο ελληνικό χώρο χρονολογούνται 40.000 π.Χ. 50.000 π.Χ. Ποιο πολιτισμό τι έκτισε, τι λάξευσε. Ο Γρηγορίο λέει ότι οι πυραμίδε χτίστηκαν σε αυτά τα συγκεκριμένα σημεία, ούτω ώστε να υπάρχει ένα δίκτυο σαν τι φρικτορίε όπου όμως δεν θα υπάρχει φω, φωτιά, αλλά θα υπάρχει κάποια πληροφορία και από την αντανάκλαση με τον ήλιο αυτής της πληροφορίας, από τη μία πυραμίδα στην άλλη, η ακίδα με τις φωτιάς πυρ αμής, η, η ακίδα της φωτιάς έδεσε το όνομα μας στις ε, Ο Ζαλ Χαουάς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτά τα πράγματα τα άκουσε, από εκεί και πέρα όμως δεν ήθελε να βγουν προς τα έξω. Γύρω στο 2004-2005, δύο, πώς θα το πω, δύο Γερμανοί ερευνητές βρίσκουν στο κεφάλι της φίγκας, στο πίσω μέρος, ένα βαθύ δωμάτιο, το οποίο υπάρχουν και φωτογραφίες με αυτό το πράγμα, το οποίο κατεβάζει σε ένα χαμηλότερο θαλαμίσκο, που περιέχει μια πολύ μεγάλη σαρκοφάγο και είναι γεμάτο με νερό. Άνω τελεία. Θυμάστε λίγο την περιγραφή του ερευνητή και όσοι δεν, όσοι δεν τις έχετε δει τις, τις σειρές, στο playlist διάφορες εκπομπές υπάρχει εξαφάνιση του ερευνητή. 1, 2, 3, 4, 5. Δείτε και τις 5, γιατί μάλλον στο τέλος του μήνα ή τις, μέχρι το Πάσχα θα τις γυρίσω στο συνδρομητικό. Λοιπόν, όταν θυμάστε ότι έφτασε σε αυτό το σημείο που ο ερευνητής βρίσκει τα medical beds, τα med beds δηλαδή, κάπως έτσι ήταν περιγραφή. Λοιπόν, στο κεφάλι της σφίγγας, στο πίσω μέρος, ε, βρέθηκαν βρέθηκε μια καταπακτή το πούμε έτσι, η οποία καταπακτή αυτή είχε κάποιες είχε κάτι σκαλοπάτια προς τα κάτω και προσπαθώ να βρω αν έχω τη φωτογραφία εδώ πέρα μέσα λοιπόν όχι αυτή τη στιγμή δεν την έχω αλλά θα τη βρω μην αχωρίστε θα μπορέσω να τη σηκώσω και στην ανοπέα τραχώ όπου στο πίσω μέρος βρέθηκε μια μικρή καταπακτή την οποία την κατεβήκαν δύο Γερμανοί αρχαιολόγοι, αιγυπτιολόγοι και όπως κατεβήκανε κάτω, είδαν τρελά πράγματα. Κατεβάσαν τον Χαουάς, είδε και αυτός αυτά τα πράγματα. Και άρχισε μια φιλολογία ότι ξέρεις κάτι να πετάξουμε ένα δορυφόρο από πάνω, να δούμε τι γίνεται λοιπά. Το υλικό της Δήλου, προλαβαίνω τις ερωτήσεις σας. Είμαι στο σαλόνι δίπλα σας. Ξέρω τι λέτε, έτσι. Γιατί δεν βάζουν ένα δορυφόρο από πάνω να δουν τι ακριβώς περιέχει η σφίγγα. Όπως και με την ανακάλυψη του μυστικού διαδρόμου και του μυστικού δωματίου στην πυραμίδα της, της Γίζα, και της περιοχής της Γίζας, το ίδιο ακριβώς. Της Γίζας και λόγω Το ίδιο ακριβώς. Γιατί δεν βάζουν ένα δορυφόρο. Γιατί το υλικό αυτό το συγκεκριμένο που ένας από τους λόγους που δεν θέλουν κάποιος να κοιμηθεί το βράδυ είναι να μην πάρουν και αυτό το υλικό. Δεν διαπερνάτε από οποιαδήποτε μορφή δορυφόρου, του ώστε να φανεί μια κοιλότητα από κάτω, από πάνω κτλ. Με τη φωτογραφία που σηκώνομαι στην εκπομπή, η οποία είναι, σας είπα, αεροφωτογραφία, υπάρχει ήδη η φοβερία, στο πούμε έτσι, ενημέρωση ότι στο πάνω μέρος στην πίσω πλευρά υπάρχει ένα δωμάτιο μάλλον μια καταπακτή που κατεβάζει κάτω ξέρετε η Αιγυπτιακή μυθολογία βασίστηκε σε κάποιες συγκεκριμένες μορφές υπάρχει ο γερακόμορφος υπάρχει ο σκυλόμορφος υπάρχει ε, ο Ράο ο οποίος φαίνεται σαν ήλιος και τέτοια πράγματα εδώ μπαίνει λίγο και η πληροφορία από τον Έρικ Φοντάινικεν με τους ναύτε όπου λέει ότι οι θεοί, οι αρχαιοναύτες δηλαδή, που ήρθαν από κάποιο άλλο πολιτισμό, από κάποιο άλλο πλανήτη, βρήκαν ένα σημείο να επικοινωνήσουν με κάποιους εκλεκτούς, θα τολμήσω να πω τη λέξη χωρίς να συνδέεται αυτό το πράγμα, κάποιους ηλουμινάτοι, κάποιους πεφωτισμένους, όχι όμως τους κακούς πεφωτισμένου Αν το πάμε λίγο συνομοσιολεκτικά, μασονικά και τα λοιπά, οι μεγάλοι ε, μύστες και τέτοια πράγματα, και πράγματι ο Φαραώ διοικούσε τους μύστες της Αιγύπτου. Η φοβερή ανακάλυψη είναι ότι όχι ανακάλυψη, πραγματικά ιστορία είναι ότι οι διακριτοί διοικητέ, έτσι θεωρήστε τους της Αιγύπτου ήταν ελληνικής καταγωγής. Και επειδή κάποιοι θα πούνε ότι είναι μετά το Μεγαλέξανδρο είναι και πριν το Μεγαλέξανδρο είναι και πριν το Μεγαλέξανδρο. Διότι όλες οι μούμιες που έχουν ανοιχτεί δεν ταιριάζουν, δεν συνάδουν τα χαρακτηριστικά, τα ιατροδικαστικά με τους ντόπιου γύφτους. Όταν ρωτήσεις έναν Αιγύπτιο τι είσαι, σου λέει είμαι τζίψια. ακούγεται το ίδιο. Και στην πραγματικότητα βάζω και ένα έμπροστα, e Egyptian, Gypsy", Egyptian, έτσι, λοιπόν. Η γη που ύπταται. Ξέρω, έχει μολυνθεί το συγκεκριμένο τσιτάτο, έχουν βγάλει τις δικές τους απόψεις. Εδώ είναι η γη που ύπταται, διότι η Αίγυπτος, για να αποφύγει την πλημμύρα, είναι λίγο περίεργο αυτό που λέω, για να αποφύγει την πλημμύρα από πού, από τη Μεσόγειο. Είναι παραπάνω ύψο σε σχέση με τη στάθμη της θάλασσας, γι' αυτό είναι η γη που ύπταται πάνω από τη Μεσόγειο. Βέβαια υπάρχει ο Νήλος, ο Θεός Νήλος, ο ποταμός νίλο, ο οποίος πλημμυρίζει και μάλιστα κλήθηκε ο θάλήσω Λύσιος, ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά όλων των εποχών, όπου τους έδωσε λύσεις όσο αφορά την πλημμύρα, με κάτι που το χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα και είναι οι κόμποι που μπήκαν στις άκρες από τις ακτές, από όπου εκεί βγαίνει το περίφημο κομπέο κομπό, που βγαίνει το κομπολόι, το κομπολόι, δεν είναι τουρκική λέξη το κομπολόι, κομπο κομπό, και το κομπιούτερ, αυτός που κομπάζει, που μετράει δηλαδή, είναι αυτός που είναι ο καταμετρητής. Ο κομπουτέρος, κομπιούτερ. Έτσι. Λοιπόν, άρα από αυτή τη διαδικασία που σκηνιά έβαλε και κάθε μία πύχα κάθε ένα πόδι, πόδι δεν υπάρχει, το πόδι είναι το μέγεθος του πόδι είναι μετά το Καρλομάγνο και αυτό είναι τα 32-33 εκατοστά που είναι είναι το πόδι του Καρλομάγνου ε, μετά από όλη αυτή τη διαδικασία κύριε και κύριοι βγήκε το, η λέξη computer και τα λοιπά. Όλα, όλοι αυτοί οι αστροναύτες αρχαίοναύτες που ήρθαν από άλλους πολιτισμούς γιατί σας είπαμε και εγώ και ο Γρηγορίου και το συνεχίζω και εγώ το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτισμοί οι οποίοι έχουν ένα σταθερό κομμάτι για να αλλάζουν. Το ένα είναι η αντιστροφή των πόλων και το άλλο είναι οι κατακλυσμοί. Γι' αυτό και υπάρχει κατακλυσμός του Τευκαλίωνα, της Ογίγου, του Νόε και, 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 και τα λοιπά. Ήρθαν σε επαφή με τους υπερφωτισμένους και δόθηκε μια πληροφορία, μια αρχική πληροφορία, σε διάφορα σημεία του πλανήτη, που τείνουν να μοιάζουν να είναι κοντά στα σημεία όπου έχουν δει τα MedBed, Άρα, τι θα κάνετε μέσα στο Σαββατοκύριακο μέχρι να ξεκινήσει η εκπομπή. Θα δείτε τι εκπομπέ για εξαφάνιση του ερευνητή 1, 2, 3, 4 και 5. Και θα κρατάτε σημειώσει. Έτσι. Όχι, και προσέξτε, όχι 635 σχόλια. Βλέπω την εκπομπή στο 54, έχω μια ερώτηση αυτά τα Μαζεμένα σχολιάκια, συμπυκνωμένα, για να έχουμε να κάνουμε και μια δουλειά. Δεν θα εγκρίνουμε σχόλια όλο το βράδυ. Και δημιουργήθηκε μια, ένα άλλη μεταξύ του γήινου πολιτισμού και του εξωγήινου πολιτισμού. Να σας πω πολύ απλά το αφήγημα για να καταλάβετε. Η θεωρία λέει την οποία την υποστηρίζουν πολύ μεγάλοι ερευνητέ στον χώρο του UFO. Αφήστε αυτά τα τώρα τα εξαστεράστη αλλά θα γιου ποπαπούπ και τα λεπτά, τα λεπτά. Ο άλλο λέει πάνω στο, στο μεθύσι του λέει, λέει τον Χριστό Φαντάρο. Και ελάτε λίγο να δούμε τη διαδικασία. Γιατί εγώ με, το πιστεύω ακράδαντα αυτό το πράγμα. Το υπάρχουν άλλοι πολιτισμοί, Μέχρι, εγώ έχω φτάσει τουλάχιστον. Εγώ τηρώ αυτό που λέει ο Τόλκιν ο που λέει στο Lord of the Rings. Εύχομαι να ζήσει σε ενδιαφέρουσε εποχέ. Έχω ζήσει σε ενδιαφέρουσε εποχέ και εσεί έχετε ζήσει σε ενδιαφέρουσε εποχέ. δικότερα αυτοί που είστε άνω των 40, όπου ξεκινήσαμε μια διαδικασία ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο πλην της γης και τα τελευταία 15 χρόνια και τα τελευταία 5 χρόνια ακόμα και τώρα βλέποντας την εκπομπή της Φυγόκεντρου για την εξωγήινη νοημοσύνη έχουμε, έχουν γίνει τεράστιες αποκαλύψεις. Ένα από τα πεδία τα οποία συνάδουν με αυτή την πληροφορία επικοινωνία είναι αυτές οι περίφημες πυραμίδες που υπάρχουν και στον ελλαδικό χώρο αλλά και στην Αίγυπτο. Όμως Υπάρχει ένα μεγάλο μυστήριο που αυτό λέγεται σφίγγα. Το ερώτημα είναι το εξή. Ποιο έφτιαξε τη Σφίγγα, ή να το πω πολύ απλά, αν έχει ένα ρολόι και αρχίσει και σε πηγαίνει περί το 2200 π.Χ., κάπου εκεί υπολογίζονται οι δύο μπροστινέ πυραμίδε μπροστά από τη Σφίγγα, όλοι λένε ότι η Σφίγγα υπήρχε. Θυμηθείτε ότι του Αρκάδιου του λέμε προσελίνιου, δηλαδή προτού τη Σελήνη. Άρα οι Αρκάδιοι κάποια στιγμή, μεγαλώνοντα μέσα στο μεγαλείο τη Ελλάδα, ε, είδαν, είδαν, να προσκολάται στο μαγνητικό πεδίο τη γη η Σελήνη. Το μαγνητικό πεδίο τη γη, οι γραμμέ λέει, στα ορισμένα σημεία που ήταν οι τέμνουσε γραμμέ, βάλανε συγκεκριμένα μνημεία η Ακρόπολη είναι σε μια τομή των γραμμών λέει η Δελφή είναι σε μια σε ένα σημείο τομής των δελφών των γραμμών λέει της Δοδόνης η Δήλος οι Μικίνες κτλ, κτλ και δημιουργήσανε σημάδια για αυτά τα συγκεκριμένα σημεία ο Ταΐγετος η πυραμίδα του Άργους και αυτά η Σφίγγα εάν η παλαιότερη πυραμίδα που έχει βρεθεί ποτέ στην Αίγυπτο χρονολογείται 5.700 χρόνια π.Χ. δηλαδή μαζί με τα 2.000 τα τωρινά 7.700 χρόνια πριν. Οι πυραμίδε του ελλαδικού χώρου υπάρχουν πυραμίδε οι οποίε βέβαια τι έχουν καταστρέψει, οι οποίε εικάζεται ότι είναι 40.000 χρόνια πριν, 50.000 χρόνια πριν, ή με νόμο του τσίπ απογορεύεται η χρονολόγησή του. Η πυραμίδα του Άργου υπολογίζεται ότι είναι κοντά στο 8.000. Προ Χριστού 10.000 χρόνια πριν. Σημειωτέων μια από τι παλαιότερε πόλει στον κόσμο που κατοικείται ακόμα και τώρα είναι το Άργο. Η... Όλη η διαδικασία απαγορεύει και τη χρονολόγηση τη πυραμίδα του Ταϊγέτου. Του Ταϊγέτου. Για να είμαστε και σωστοί. Γιατί έχουμε και του φιλόλογους που μα αλλάζουν τα φώτα. Τώρα, αν έχουμε φτάσει στο 5500 π.Χ και έχουμε δει παραδείγματος χάρη μια πυραμίδα τα ξεκίνηματα μιας πυραμίδας ε, βλέπουμε κάποια στιγμή το πεδίο μπροστά εκεί στην Κίσα και πρέπει σύμφωνα με γραφάς αλλά αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία η οποία το Σμιθόνιαν το κλασικό ε, αυτό το συγκεκριμένο Ινστιτούτο έχει κάνει πολλή διαδικασία η οποία λέει ότι ίσως πιθανόν μπορεί δεν ξέρω να υπήρχε αυτό το κομμάτι της σφίγγας αλλά με μία άλλη άποψη με μία άλλη μορφή τι είναι αυτό που λείπει από τη σφίγγα λείπει η μύτη λείπει η μύτη και έχουμε πει πολλά πράγματα αλλά εγώ θέλω να φανταστείτε κάτι άλλο είναι ένα κεφάλι με ένα υποτυπώδες λονταριού σώμα το οποίο πιθανόν αν είναι σφίγγα ή αν είναι λιοντάρι θα έχει μια χέτη η οποία σμιλεύτηκε και κλαδεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια και κάποια στιγμή έφτασε να μοιάζει σαν το Ραμσί έναν από τους κορυφαίους φαραώ της Αιγύπτου αλλά κυρίες και κύριοι όλοι λένε ότι πιθανόν ήταν η μορφή του πρώτου αρχαιονάυτη, όπως λέει και ο Έρικ Φοντάινικεν, ο οποίο κατέβηκε σε αυτόν τον πλανήτη και έδωσε πληροφορίε. Οι πληροφορίε αυτέ δόθηκαν με μια συγκεκριμένη μορφή. Τη μορφή αυτή μένουμε να την εξηγήσουμε και να την εξερευνήσουμε και ακόμα είμαστε πολύ πίσω. Δόθηκε σε γραφή, άρα η γραφή ξεκινάει ως δάνειο από έναν εξωγήινο πολιτισμό. Δόθηκε σε πινακίδες όπως είναι στη Βαβυλωνία που τις περισσότερες τις ε, μετέφρασε ο Ζακάρια Σίτσιν δόθηκαν σε πάπυρο δόθηκαν σε πέτρες σμιλευτές ή δόθηκαν υπομορφή μορφή δίσκων που ακόμα και τώρα αυτό, αυτό το πραγματάκι πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει μια τεράστια εξέλιξη στα αποθηκευτικά μέσα πέρα από το γεγονός ότι ακόμα δεν ξέρουμε πώς δόθηκαν, πρέπει να αρχίσουμε να εικάζουμε τι δόθηκε. Δόθηκε η πλήρης ανάπτυξη της τεχνολογίας, δόθηκε η πλήρης ανάπτυξη της γεωργίας, της μηχανικής, της αρχιτεκτονικής, της εξερεύνησης των ουρανών, της φυσικής, της χημίας, των μαθηματικών και όλων των άλλων επιστημών. Επειδή Κάποιοι μπορεί να πούνε ότι είσαι υπερφύαλος, αυτό το ελάσι τέφρα και τα λοιπά. Όλες αυτές οι επιστήμες ως κάποιον αρχηγό, ας το πούμε έτσι, πατέρα, ατ, έτσι, εξού και το ατλάς, πατέρας της πέτρας, ατλά, έτσι. Λέμε λατομείο, δεν λέμε πετροκομείο, έτσι. Είναι Έλληνες. Να εικάσω ότι σε κάποιο σημείο της Ελλάδας έχει δοθεί αυτή η πληροφορία και έχει τοποθετηθεί με ένα συγκεκριμένο σημείο, σε ένα συγκεκριμένο σημείο με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Από τα συφραζόμενα και είναι το 31ο λεπτό της εκπομπής εικάζουμε όλοι ότι το σημείο αυτό που πρέπει να έχουν δοθεί αυτά τα πράγματα είναι η Δήλος. Ούτε η δελφή είναι η Δήλος. η οποία είχε και την εποπτεία δύο θεών του Απόλλωνα και της Άρτεμις. Στην Αίγυπτο, όπου δημιουργήθηκε μια κάστα ανθρώπων, η οποία ήταν υπεράνω των άλλων ανθρώπων και αυτή που σας είπα οι πεφωτισμένη ιερείς των ναών και ο εκάστοτε Φαραώ ήταν ο βασιλιάς του ο τους, δημιουργήθηκαν κάποιες υποχθόνιες, όχι με την κακή έννοια, χθών. είναι το έδαφος, υπό κάτω. Υπόγειες δηλαδή οι βιβλιοθήκες, οι οποίες είναι οι βιβλιοθήκες τα ακασικά αρχαία του πλανήτη. Οι αρχαίγονες πρώτες βιβλιοθήκες, οι οποίες περιλαμβάνουν όλα αυτά τα μυστηρία. Η διάρρηξη αυτών των βιβλιοθηκών είναι οι επαναλαμβανόμενες εφευρέσεις που αποδίδονται κυρίως σε Έλληνες, γιατί δεν υπάρχει κάτι που να έχει αποδοθεί σε έναν Αιγύπτιο και αυτό αποδεικνύει το γεγονός ότι οι Φαραώ ήταν Έλληνες στην καταγωγή. Γι' αυτό και όλη η διαδικασία του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι να χτυπήσει τους Πέρσες με την Ατώσα και τα λοιπά και μετά να πάει στην Αίγυπτο να στεφτεί Θεός. Αλλά δεν αναρωτήθηκε ποτέ κανένας πώς είναι δυνατόν αυτός που είχε για καθηγητή τον Αριστοτέλη πάει στην Αίγυπτο να γίνει Ρα και δεν πάει παραμόσχα στον Όλυμπο να γίνει δία. Λέω ένα παράδειγμα. Γιατί εκεί είναι τα πιο καθαρά βιβλιοθηκαιο δηρητικά α το πούμε έτσι, αρχεία, τα οποία έπρεπε να κρυφτούν σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Όλε οι πυραμίδε είχαν τμήματα αυτών των αρχείων που νομίζετε. Στι τοιχογραφίε. Γι' αυτό και στι τοιχογραφίε υπάρχει η ατομική βόμβα, ελικόπτερο και άλλα πολλά. Αεροπλάνα που πετάνε και, και, και. Αυτό το ιερό άγαλμα, διότι προσέξτε, Όλε οι πυραμίδε είναι συγκεκριμένη μορφή. Όμω η Σφίγγα είναι ένα ιερό άγαλμα. Πέρα από το, όλη την καταστροφή, α το πούμε έτσι, που έχει δεχτεί το πρόσωπο, την αλλίωση, είναι σε ένα σημείο όπου το σώμα τη φτάνει με τα χρόνια, ενώ είναι ιερό αυτό το, το άγαλμα, να θαυτεί και να ξέχει με το ζόρι Σφίγγα. Όταν ξεκινήσαν να κάνουν τους καθαρισμούς, γιατί τότε βοήθησαν πάρα πολύ οι Ευρωπαίοι περιηγητές, η έγκλη της Αιγύπτου είχε περιέλθει σε μηδενικές ε, ποσότητες. Όμως υπάρχει σωρία εμφανίσεων UFO όπως και στη Δήλο έτσι και στην Αίγυπτο και υπάρχουν και πληροφορίε ότι πάρα πολλοί βέβηλοι προσπαθούν να κλέψουν κάτι το οποίο είναι πολύ καλά κλεισμένο με δωμάτια παγίδες και τέτοια πράγματα. Φανταστείτε τώρα άνθρωποι πριν από 5.000 χρόνια, 6.000 χρόνια με ένα μυαλό το οποίο δεν ήταν τόσο εξελιγμένο βάσει και της γενετικής όπως λέει και ο Δαραβίνος και τα λοιπά και τα λοιπά και ραγδαία εξελιθόμεθα αλλά το τσάκ είναι 100 χρόνια, 200 χρόνια υπήρχαν οι φύλακες που φυλάγανε ας το πούμε έτσι τα αρχαία αρχεία αυτοί οι δύο Γερμανοί που λέτε, που δείξαν αυτό το σημείο το συγκεκριμένο, που πήγαν από τη συγκεκριμένη την αεροφωτογραφία και από τη συγκεκριμένη δεν μπορώ να βάλω δύο φωτογραφίες μαζί θα βάλω τη μία από τη συγκεκριμένη τρύπα στο κεφάλι της φύγκας όπου υπάρχει μια απο τη συγκεκριμενη τρυπα στο κεφαλι της φιγκας οπου υπαρχει μια αναπαρασταση του 1798 που φαίνεται μια σκάλα που φτάνει μέχρι πάνω και κάπου που το βγάζουν από μια καταπακτή ε, π, 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 π. κάποια στιγμή κοιτάγανε τους στίχους αν υπάρχουν διάκαινα κτλ φανταστείτε ότι το στο πίσω μέρος του, κεφαλιού κατεβαίνει περίπου στο ύψος όπου είναι το τέλος του εγκεφάλου, το κουκουνάρι που λέμε τα λοιπά, έτσι. Και ότι εκεί φαίνεται μία αρχαία σαρκοφάγος. Κάτω 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 και βυθισμένη μέσα στο νερό. Δεν άνοιξε κανένας αυτή τη σαρκοφάγο. Ένα. Δεύτερον, οι Γερμανοί αρχίσαν να ψάχνουν και βρίσκανε περίεργα ιερογλυφικά, τα οποία δείχνανε τρομερά πράγματα. Εκρήξεις ατομικών βοβών, ρουκέτες, το ένα τώρα τα μορφές από εξωγήνους, τα γκρέι και αυτά, που πιθανόν ήταν προσέξτε άμα έρθει αυτός, αυτός και αυτός επιτεθείτε και τέτοια πράγματα. <χω> Προχωρήσανε προς τη μύτη. Και κάποια στιγμή, στο ύψος περίπου της μύτης, στην πίσω πλευρά, σε αυτόν τον γρανιτένιο όγκο, διακρίνουν ένα σχίσμα σε κάτι πετρούλες. Βάζουν ένα εξελιγμένο ρομπότ κάμερα και φτάνουν σε ένα σημείο που ανακαλύπτουν μετά από το πέρασμα από αυτές τις πέτρες ότι υπάρχει μια κοιλότητα και ότι η κοιλότητα αυτή φτάνει σε ένα σημείο που υπάρχει μια πόρτα. Σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει, μεταλλική. ενημερώνω το Αφαουά, πώ λέγεται αυτό, του λένε από εδώ από εκεί, λέει, θα έρθω κι εγώ μαζί σα την ώρα που θα μπείτε, να είμαι κι εγώ να πάρω την έγκλη. Το κάνει αυτό το πράγμα. Έχουν ανοίξει με τα χέρια σαρκοφάγο στα 20 μέτρα για να πουλάει μόρι ότι είμαι αυτό που ανακάλυψε τα... τη σαρκοφάγο αυτή. Έχουν μπει χιλιάδε άτομα μέσα από το 1798 που υπάρχει πρώτη καταγραφή μέχρι το 1918 που είναι η, η Άγγλοι και είναι και η Αθωμανική Αυτοκρατορία. Αλλά δεν έχουν βρει και δεν έχουν τα μέσα και τι κάμερε, κτλ. Ούτε να μετακινήσουν, ούτε να χαλάξουν τον όγκο σε κάτι που ήταν και ψιλο ιερό. Αν ρωτήσετε του Αιγύπτιου, τότε τι πιστεύανε, δεν σου, δεν σου λέγανε, δεν ήταν όλοι μουσουλμάνοι. Οι κύριοι αυτοί παίρνουν κάτι τώρα, τι να σα πω, αυτό είναι φακό διαβάσματο, κάτι τέτοιο α πούμε, το οποίο θα παίρναγε κάτω από το πορτούλα, συνδεδεμένο με υπολογιστή κτλ. Φεύγει ο Χαουά και λέει αύριο το πρωί στι 8 η ώρα. Αυτή είναι η διοίκηση που κυκλοφορεί. Κατά τη διάρκεια όλων των ερευνών διαπιστώνουν ότι παρατηρούνται, αφήστε τα ντόπια από τι μυστικέ υπηρεσίε τη Αιγύπτου, από κάτι οντότητε, παύλα UFO, παύλα φωτεινά λαμπερά σφαιρίδια, παρατηρητέ, observer, πάνω από τη Σφίγγα. Η εξήγηση που δίνεται σήμερα για αυτά είναι ότι αυτοί ήταν οι παρατηρητέ από του εξωγήνου που ξέραν ότι θα διαρριχθούν τα αρχεία και προσπαθήσαν να το αποτρέψουν. Θυμηθείτε την Αίγυπτο με την βιβλιοθήκη που τελικά δεν, δεν κάηκε ποτέ η βιβλιοθήκη αλλά κάηκαν τα σιτηρά και η βιβλιοθήκη έχει πάει και έχει γίνει φίλο και φτερό σε όλη την Ευρώπη με την οικογένεια Βοργία, την οικογένεια του Λεωνάρντο Νταβίντσι που έτσι βρήκε τι εξερευνήσει και, 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 και στην στην περιοχή τη Αραβία, όπου τα πετάγαμε μετά στα ποτάμια και μαυρίσανε από το μελάνι τα ποτάμια, από του πάπυρου. Οι Γερμανοί έχουν πληροφόρηση από δύο έμπιστου Αιγυπτίους ότι θα του διώξουν. Γιατί δεν θέλει ο Χαουά να ανακοινωθεί τίποτα για την πυραμίδα και να ανακοινωθεί και κάτι για τα UFO. Και κάνουν το αδιανόητο εντό αγωγικών, μπαίνουν μέσα τάχα να μαζέψουν κάποια πράγματα, δεν του προσέχουν οι φρουροί, δεν μπαίνει κανένα για λόγου ασφαλεία. Θα μπούμε μόνο εμεί και κάνουν μια διερευνητική η οποία κατά δήλωσή του ήταν 3 με 4 λεπτά. Φέρτε στο μυαλό σα την ταινία προμηθεία. Τίποτα από το Hollywood, από το πανηγυράκι των Εβραίων δεν βγαίνει χωρί να υπάρχει μια εσωτερική πληροφόρηση και πολλέ φορέ μα το δείχνουν φάτσα κάρτα για να μπορέσετε να δείτε να πείτε πώ, πώ, τι γίνεται. Θυμηθείτε όσοι έχετε το ακούσει τον ερευνητή, πώ ο ερευνητή που εξαφανίστηκε προσπάθησε με τη ζωή του να μάθει κάποια πράγματα. Τα οποία τελικά εξορίχθηκαν. Και αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Η πορεία τη κάμερας, φανταστείτε λίγο πώ να σας το πω, σαν το Alien που πηγαίνει έτσι, α πούμε, και βλέπει τα λοιπά, είναι ότι βλέπει ξαφνικά κάτω από τη μεταλλική πόρτα ένα δωμάτιο το οποίο είναι γεμάτο με σαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μάλλον σαν σερβερ, το οποίο παίρνει άγνωστο πως ατελέσφορα ενέργεια από κάπου, κάποιο ραδιενεργό στοιχείο, κάποια μπαταρία που κρατάει χιλιάδες χρόνια τα λοιπά, ρεύμα, και ότι γίνονται κάποιες αλληλουχίες και κάποιες επεξεργασίες όπως το είπαν αυτοί, το οποίο εδώ ταιριάζει λίγο με το πυρ αμίση, με το δίκτυο, ότι μια πληροφορία που πρέπει να την εγείρουμε από τα λεγόμενα καρχιά, αρχαία αρχεία, α το πούμε έτσι, αρχαία αρχεία, Πώς γίνεται αυτό, αυτό ζητείτε, βγαίνει ο δίσκος, παίρνετε την πληροφορία και στέλνετε στην άλλη πυραμίδα και στην άλλη πυραμίδα και στην άλλη πυραμίδα και στην άλλη πυραμίδα και οι υπεφωτισμένοι έχουν γνώση πώς να κάνουν κάποια πράγματα. Μοιάζει τρελό, αλλά είναι και ένα σημείο όπου είναι το καντράν για επικοινωνία με τους άλλους πλανήτες. Η σκηνή όπου στο Προμηθέα μπαίνουν μέσα στο υποτιθέμενο τάφο του που είναι πραγματικά το κόπιτ ενός αρχαίου διαστημοπλίου και ξαφνικά σηκώνεται ο λευκός γίγαντας όπου έδωσε το ηχόρο στο πλανήτη και, και βγαίνει για να πάει στη γη, είναι ακριβώς πανομοιότυπη με αυτό που υπάρχει στο πίσω μέρος της σφίγγας, όπου η πληροφορία αυτή δεν θα φύγει η σφίγγα τα λοιπά, αλλά τη διαχειρίζονται κάποιοι για να είναι η επικυρίαρχοι σε αυτό το πλανήτη. Για τη σφίγγα έχουν ακουστεί ότι και στο δεξί χέρι, στο δεξί πόδι όπως κάθεται έτσι τα λοιπά, Υπάρχει εδώ μια πορτούλα που μπαίνει μέσα, και στο πίσω μέρο εδώ, και στην ουρά πίσω και οτιδήποτε άλλο. Τα, τα, η συνέχεια την ξέρετε, είναι πολύ, πολύ γνωστή. Την επόμενη μέρα του απογορεύσαν την είσοδο, του διώξαν κακήν κακός, βγάλανε ραμμένα στι τσέπε του τα USB με τι πληροφορίε, του κρατήσαν και όλο τον εξοπλισμό. Και είναι ακόμα στα δικαστήρια πόσα χρόνια, το 2005-2006, όπου ο Χαουά κάποια στιγμή πίστευε ότι θα γίνει ο επόμενο Ουμπάρακ. Τον, Ταλαβέ... τον, ταλαβέρι των επικυρίαρχων με τον Ουχαουάς ε, ε, είναι ότι του δώσαν αυτό το τεράστιο και καινούριο μουσείο της Αιγύπτου, έτσι, όπου, της Κυλάνδας των βασιλέων, όπου μεταφέρθηκαν με τρομερές ε, το είναι, χαρές και πανηγύρια οι σαρκοφάγοι από το παλιό το μουσείο στο καινούριο το μουσείο που ήταν απίστευτο τα λοιπά, και βγάλαν τρελά λεφτά η Αίγυπτος και μια επικυρίαρχη θέση του ανθρώπου που ουσιαστικά μετά το Σίσι είναι ο διαφεντεύοντα πάτα. Γιατί, γιατί πολύ απλά προστάτευσε τα αρχεία και πήρε τι πληρωμές από τα λεγόμενα Ινστιτούτα, όπως το Σμυθόνιεν και άλλοι. Γιατί το κρύβουν έτσι, γιατί το κρύβουν, θα σας πω εγώ γιατί το κρύβουν σε λίγο. Ε, γιατί είναι πιθανόν να υπάρχει ένα θαύμα, το οποίο το θαύμα αυτό δεν είναι άλλο παρά η επικοινωνία με και είναι ακριβώς το ίδιο ερώτημα γιατί κρύβουν τα UFO. Ε, υπάρχει ένα άλλο σημείο όπου πλέον θα μάθουμε ότι πάρα πολλές από τις θεότητες που έχουν αναφερθεί στις χιλιάδες θρησκείες σε αυτόν τον πλανήτη δεν είναι άλλο από εξωγήινους οι οποίοι έχουν έρθει από συγκεκριμένα άστρα και παράλληλα θα δημιουργηθεί και το αίσθημα του φόβου και του τρόμου ότι αυτοί οι κύριοι επόσον τους πειράξαμε τα αρχεία θα έρθουν κάποια στιγμή υπομορφή υπομορφή τιμωρού να μας τιμωρήσουν γιατί δεν τα διαχειριστήκαμε σωστά. Ούτως ή άλλως και το, σας το περνάνε εν τέχνο σε διάφορες ταινίες και στο Star Trek υπάρχει η αναγέννηση και εδώ έχει γίνει σε αυτόν τον πλανήτη 5-6 φορές και αλλού και όλη όλοι οι κατακλυσμοί. Φανταστείτε ότι αναφέρει λέει στο όρος Αραράτ, το οποίο δεν είναι και από τα μεγαλύτερα πιο ψηλά στον κόσμο. Υπάρχουν εκατοντάδες άλλε κορφές που είναι πιο ψηλέ. Αλλά εκεί πέρα πλέον μέσα υπάρχει και ένα άλλο μυστήριο. Το μυστήριο είναι αυτό ότι ο Χαουάς έχει σταματήσει και την έρευνα για το τι υπάρχει στη σαρκοφάγο. Η οποία στη σαρκοφάγο είναι τεράστια, μέσα στο νερό και πιθανόν να κρύβει έναν εξωγήινο. Έχει γίνει τόσο νταβαντούρι για τα υπολείμματα των νεκρών στο Ρόσουελ. Έχουμε το περίφημο περιστατικό της Αταλάντης, όπου επίσης δεν υπάρχει βέβαια πτώμα, αλλά είναι σημαντικό πάρα πολύ. Εμείς είμαστε σε ένα σημείο όπου κυρίες και κύριοι φανταστείτε ότι ε,